Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Μια πρώτη ανάγνωση των αλλαγών που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη για τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινική δικονομία θα επιχειρήσουμε απόψε με αφορμή την έναρξη τη επεξεργασία του από την αρμόδια Επιτροπή τη Βουλή. Για τι προωθούμενε αλλαγέ θα συζητήσουμε με τον αρμόδιο Υπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα στου τηλεθεατέ σα. Πριν περάσουμε στη συζήτησή μα, θα ήθελα να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τι βασικέ αλλαγέ στον ποινικό κώδικα και τον Κώδικα Ποινική Δικονομία. Τα θέματα τρομοκρατία, έκτηση ποινών από πολισοβίτε, αλλά και η αυστηρότερη αντιμετώπιση ποινικών συμπεριφορών για έκνομες ενέργειε αποτελούν τα βασικά σημεία αλλαγών στον ποινικό κώδικα. Συγκεκριμένα προβλέπονται τρία χρόνια φυλάκισης για επιθέσει σε δημόσιου χώρου όπω νοσοκομεία, πρεσβείε, δικαστήρια, επιχειρήσει κοινή ωφελία, ΔΕΗ, ενώ αυστηροποιείται το νομικό πλαίσιο και για όσου επιτίθενται σε δημοσίου υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Επίση, η εσωτερική νομοθεσία εναρμονίζεται με κοινοτική οδηγία και για πρώτη φορά θεσπίζονται ποινέ, ακόμη και για ταξίδια στο εξωτερικό υπόπτων για τρομοκρατία, ενώ τιμωρείται η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων καθώ και η παροχή πληροφοριών για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Οι πολλοί ισοβίτε πλέον προβλέπεται ότι θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποφυλάκηση μόνο αφού θα έχουν περάσει στη φυλακή 22 χρόνια από την ποινή που του έχει επιβληθεί και όχι 17 όπω προβλέπεται σήμερα. Η δροδοκία ξαναγίνεται κακούργημα. Η δίωξη τραπεζικών στελεχών θα γίνεται έπειτα από μήνυση, ενώ προβλέπεται φυλάκιση έως και τρία χρόνια για απειλές μέσω ίντερνετ. Ακόμη αυστηροποιείται το πλαίσιο για κατοχή, κατασκευή και χρήση μολότοφ. Αν η χρήση των βομβών μολότοφ γίνεται σε δημόσιους χώρους, ο δράστης θα είναι αντιμέτωπος με κακούργημα και θα τιμωρείται με κάθριξη έως 10 έτη. Ο δράστη δεν τιμωρείται αν παραδώσει με τη θέλησή του στι αρχέ τι εκρηκτικέ ύλε που κατέχει ή εμποδίσει άλλου να κάνουν χρήση αυτών. Κακούργημα αποτελεί η διακεκριμένη κλοπή με προβλεπόμενη ποινή κάθριξη σε ως 10 έτη, αλλά και χρηματική ποινή, όταν η αξία των κλοπημέων είναι άνω του ποσού των 120.000 ευρώ. Κακούργημα αποτελεί και η κλοπή ή διάρρηξη που έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα που είχαν συγκροτήσει συμμορία για τον σκοπό αυτό, ανεξαρτήτως της αξίας των κλοπημέων. Αντιμέτωποι μέχρι και με ισόβια κάθριξη θα βρεθούν μεθυσμένοι οδηγοί και όσοι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και οδηγούν αν προκαλέσουν απώλεια ανθρώπινων ζώων. Σχετικά με τον κώδικα ποινική δικονομία, οι προτινόμενε τροποποιήσει αποσκοπούν στη βελτίωση διατάξεών του, προκειμένου να καταστούν περισσότερο λειτουργικέ και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και στην απονομή τη ποινική δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, επανέρχεται ο θεσμό του μονομελού πρωτοδικίου, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η εκαθάριση χιλιάδων υποθέσεων που εκρεμούν, ενώ δίνεται τέλο στη δυνατότητα που είχε ο εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνη να αναστέλει διώξει για δωροδοκία και δωροληψία. Αλλαγέ προβλέπονται και για τι κατοίκων έρευνε που θα γίνονται μόνο με παρουσία εισαγγελέα. Εισάγεται, ωστόσο, μεταβατική διάταξη όσον αφορά τη διατήρηση τη ισχύω ερευνών που ήδη έχουν γίνει, προκειμένου να διατηρηθούν ισχυρέ οι έρευνε που έχουν διενεργηθεί από την 1η Εβδόμου 2019, όταν δηλαδή άρχισε η ισχύ του κώδικα που ψηφίστηκε επί προηγούμενη κυβέρνηση, ακόμη και αν δεν έγιναν με την παρουσία εκπροσώπου τη Δικαστική Αρχή. Τέλο, εξαιρείται η έρευνα σε κατοικία για την οποία απαιτείται πάντοτε η παρουσία εκπροσώπου τη Δικαστική Αρχή. Αυτέ είναι λοιπόν οι αλλαγέ που προωθεί η κυβέρνηση, η κυρία Υπουργέ. Να θυμίσουμε στου τηλεθεατέ ότι είχε αλλάξει ο ποινικό κώδικα το περασμένο καλοκαίρι, λίγο πριν τι εκλογέ. Σε εκείνη τη διαδικασία, ήταν επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία απήχε από εκείνη τη διαδικασία, την είχε καταγγείλει γιατί γινόταν λίγο πριν. Απήχε την... όλη την εβδομάδα από την προηγούμενη Σε όλη τη συζήτηση αυτή ναι. απήχε η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα φέρνεται έναν νέο κώδικα με 57 τροποποίησει. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει τον ποινικό κώδικα γιατί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που τον άλλαξε ω κυβέρνηση το καλοκαίρι, τον άλλαξε μετά από 70 χρόνια. Είχε πολλέ αναγνωριστικέ διατάξει. Καταρχήν, ε, θέλω να βάλουμε όλο το πλαίσιο προκειμένου να πούμε όλα αυτά που πρέπει και τουλάχιστον να έχουμε δώσει ένα συγκεκριμένο στίγμα νωρίτερα. Mm -hmm. Όντω, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάγκη αλλαγή του, του προηγούμενου ποινικού κώδικα. Όχι μόνο γιατί είχαμε στην πραγματικότητα ε, διαγράψει ή, αν θέλετε, διανύσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με έναν παλαιό ποινικό κώδικα. Όσο κυρίω γιατί η κοινωνική πραγματικότητα στην πατρίδα μα και γενικά σε όλο τον κόσμο άλλαξε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα, σχεδόν όλα τα δικαιϊκά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών είχαν εξυγχρονιστεί. Να. Και η αλήθεια είναι ότι η πατρίδα μα ήταν από τι τελευταίε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έπρεπε να εξυγχρονίσουν το ποινικό του δίκαιο και να μεταβούν, αν θέλετε, σε μία θεώρηση ή σε μία πραγματικότητα η οποία υπαγορεύονταν από όλα αυτά τα οποία είχαν εξελιχθεί εντωμεταξύ και άλλαξαν mm -hmm. την ίδια την κοινωνία. Οπότε υπήρξαν αλλαγέ από την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν προ την σωστή κατεύθυνση. Με εξαίρεση αλλαγής... ευνοϊκέ διατάξει με τι οποίε εσεί διαφωνήσατε και τι λοιπόν αλλάζετε. Το αλλαγή του ποινικού κώδικα ξεκίνησε από το 2010. Δεν είναι μια προσπάθεια η οποία περιγράφεται μόνο στο χρόνο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Και οφείλω να πω ότι στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες του ποινικού δικαίου στη χώρα μας, και βεβαίω κάναν μια εξαιρετική δουλειά, που βεβαίω δεν ήταν εύκολη και σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Απλά κατά την περίοδο τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν ότι ήμασταν κοντά στην ολοκλήρωση τη συζήτηση για ένα νέο ποινικό κώδικα. Θα σα πω μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία ω αξιωματική αντιπολίτευση συμμετείχε σε αυτέ τι συζητήσει. Είχαμε εκφράσει τι ενστάσει μα και τι. Διαφορετικέ απόψει μα σε συγκεκριμένα ζητήματα που προωθούσε τότε η κυβέρνηση. Αλλά γενικότερα συμφωνούσαμε στο πνεύμα του νόμου mm -hmm. που, επαναλαμβάνω, ήταν αντιγραφή. Του πνεύματο που υπάρχει σχεδόν σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Τότε βεβαίω διαφωνήσαμε για να προς τη χρονική συγκυρία, γιατί ήταν λίγο πριν τι ε, εκλογέ. Εκεί έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθο η προηγούμενη κυβέρνηση, που προσπάθησε ένα τέτοιο νομοθέτημα που έπρεπε να τύχει σχεδόν τη καθολική αποδοχή των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μια και δεν μιλάμε για ένα νόμο που αφορά στην πολιτική βούληση μια κυβέρνηση, αλλά για ένα ποινικό κώδικα που αφορά σε όλη την κοινωνία και βεβαίω έχει μια τεράστια διάρκεια χρόνου. Mm -hmm. Δεν είναι. Ένα κλασικό νομοθέτημα το οποίο μπορεί να υπαγορεύεται από την πολιτική βούληση ή από μια πολιτική θέση ενό κόμματο που βρίσκεται στην mm -hmm. κυβέρνηση. Είναι αντίθετα εξεργαζία... ένα νομοθέτημα που επαναλαμβάνω, ναι. έπρεπε να την χάνει τη μεγάλη διακομματική συνένεση και βεβαίω έπρεπε να είναι ο κοινό τόπο mm -hmm. στον οποίο θα συμφωνούσαν, θα έλεγα σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα. Συλεκτρικέ μήνες τώρα σε έξω. Αντί να το κάνει, αυτό... Αντί για την να το κάνει εξεργαζία... αυτό λοιπόν η προηγούμενη ναι. κυβέρνηση. Όχι μόνο προσπάθησε σπεσμένα με μια σπουδή που ακόμη και για εμά γεννά πολλά ερωτηματικά, αν και η απάντηση είναι λίγο γνωστή, αλλά κυρίω με μια προχειρότητα η οποία ανέδειξε πάρα πολλά προβλήματα να νομοθετήσει μια μέρα πριν κλείσει το ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να προκηρυχθούν και επίσημα mm -hmm. οι εθνικέ εκλογέ. Την περίοδο που εμεί στη Νέα Δημοκρατία είχαμε αναγνωρίσει ω προεκλογική περίοδο, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργό είχε εξαγγείλει εκλογέ, και που βλέπαμε ότι δεν έπρεπε και δεν υπήρχε κανένα λόγο, αν όχι να μην νομοθετήσει η Βουλή, τουλάχιστον να μην κάνει τόσο σοβαρά νομοθετήματα, τα οποία προπέθεταν και την παρουσία και τη συμφωνία των άλλων mm. πολιτικών κομμάτων. Α έρθουμε Αποτέλεσμα... σήμερα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν στι 28 Ιουνίου εσπεσμένα να προσπαθήσει η κυβέρνηση να. Να αλλάξει κάποια λάθη τα οποία είχε κάνει, κάποιε παραβλέψει που υπήρχαν. Σκεφτείτε ότι τότε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου έκανε 13 αλλαγέ στον ποινικό κώδικα και 15 αλλαγέ στον κώδικα ποινική οικονομία. Και σήμερα το τον των αλλαγών που επιχειρούμε στον κώδικα ποινική οικονομία είναι δυστυχώ παροράματα, παραλήψει, μικροπροβληματάκια, φραστικά, λεκτικά, mm -hmm. τα οποία έπρεπε να τα είχε δει. Στην καλή νομοθέτηση η προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό και ακριβώ λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Σα χρειάζεται ότι υπήρξαν για να, ε, προσέξτε, ε, υπήρξαν... να φέρετε το νέο νομοθέτημα. Υπήρξαν και αποφάσει δικαστηρίων για πολύκροτε υποθέσει, που ναι. με βάση τον νέο ποινικό κώδικα δημιουργήσαν και ερωτηματικά και ανησυχία στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο είχαμε καταγράψει mm. ουσιαστικά από τι πρώτε μέρε τη νέα κυβέρνηση. Παραμένουν αυτέ οι παρενέργειε, να το πω σε εισαγωγικά. Οι παρενέργειε και το προηγούμενο αυτού που πάτε να αλλάξετε ενώ με που έχουν δρομολογηθεί. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά θα παραμείνουν διότι στην Ελλάδα συνταγματικά ισχύει ο ευμενέστερο νόμο. Mm -hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι για ό,τι έχει προηγηθεί τη υπερψήφιση των αλλαγών στον ποινικό κώδικα, και μιλώ για την άλλη εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί, πιστεύω, σε επίπεδο Ελληνικού Κοινοβουλίου, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία mm -hmm. τη κυβέρνηση. Ισχύουν οι ευμενέστεροι διατάξει. Ό,τι έχει προηγηθεί, θα λειτουργήσει με τον ευμενέστερο νόμο. Αυτό δυστυχώ ο ποινικό κώδικα. Παρήγαγε και θα εξακολουθήσει να παράγει αποτελέσματα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και είναι η απάντηση στου αγαπητού συναδέλφου βουλευτέ τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση που λέγανε ότι μα δεν είδαμε ακόμη τον νόμο να λειτουργεί και πάμε να τον αλλάξουμε. Ναι, βεβαίω θέλουμε να τον αλλάξουμε. Διότι δεν θέλουμε να συνεχίσει να παράγει αρνητικά αποτελέσματα με αποφάσει που δημιουργούν τεράστιο προβληματισμό, τεράστια ανησυχία στην ελληνική κοινωνία. Εσεί βλέπετε κλίμα συνένεση στην παρούσα φάση, γιατί υπάρχει και η κριτική που ασκείται. Γιατί αν βάλουμε έναν τίτλο από αυτά που είπαν οι συνάδελφοί σα από την αντιπολίτευση, είναι αυστηροποίηση. Κοιτάξτε, εγώ επιχείρησα στη μικρή δική μου τοποθέτηση πριν ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να ζητήσω έναν όριμο πολιτικό διάλογο από τα κόμματα. Και του προέτρεψα αυτό να το κάνουμε μέσα από ένα πνεύμα συμφωνία και ενδεχομένω, αν θέλετε, υποδείξεων κάποιων αλλαγών που θα μπορούσαν να γίνουν ή κάποιων επιπλέον ζητημάτων, τα οποία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε να. στο συνολικό νομοθέτημα. Δυστυχώ, ένα κομμάτι των κομμάτων τη αντιπολίτευση ήρθε προετοιμασμένο απλά για αυτή τη γνωστή στήρα αντιπολιτευτική κριτική. Και βεβαίω, εγώ προσπάθησα να αντικρούσω όλη αυτή την, την επιχειρηματολογία, που νομίζω ότι δεν στέκει στη λογική, στέκει απλώς στο γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να δεχθεί ότι ένας ποινικός κώδικας που ήταν αναγκαίος να έρθει, έπρεπε να έρθει, που έχει μια φιλοσοφία η οποία ενσωματώνει τη γενικότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, ναι. που βεβαίως ελαφρύνει τις ποινές, αλλά που έπρεπε κάποια ζητήματα τα οποία στην πραγματικότητα κουμπάν το περικοινού αίσθημα και τη μεγάλη ανησυχία των Ελλήνων πολιτών και τη ελληνική κοινωνία να αντιμετωπιστούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Να τα δούμε και λοιπόν αυτά τα ζητήματα, τώρα. να τα Βεβαίως. ξεκινήσουμε ένα-ένα ένα και Βεβαίως. να αρχίσουμε από το ζήτημα τη τρομοκρατία. Γιατί εδώ ενσωματώνεται και μια ευρωπαϊκή οδηγία, κάνετε και αλλαγέ για του πολυσοβίτε. Και επειδή ένα όνομα έρχεται πάντα στο μυαλό όταν μιλάμε για τρομοκρατία, αν και πλέον στην σύγχρονη μορφή τη. Η τρομοκρατία έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα και τα ξέρουμε γιατί έχουμε ζήσει. Αυτό που έγινε στον Πατακλάν και όχι μόνο, το παίρνω σαν παράδειγμα. Είναι, είναι σημαντικό που το αναφέρετε, γιατί ήταν και αντικείμενο συζήτηση αλλά, στην Επιτροπή. Ε, ε, είναι, έχει και το όνομα του Δημήτρη Κουφοντίνα δίπλα, βεβαίω. Ε, πάμε η κριτική, λοιπόν έτσι? να τα δούμε με τη σειρά. Ένα, ένα από τα βασικά ζητήματα που επιχειρεί να προσεγγίσει ο νόμο με τι αλλαγέ στον ποινικό κώδικα είναι η ανσωμάτωση τη Οδηγία 541 του 2017 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά βεβαίω την τρομοκρατία. Και είναι πραγματικά απορία άξιο πώ η προηγούμενη κυβέρνηση, μια οδηγία η οποία έχει ενσωματωθεί σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, δεν φρόντισε να την ενσωματώσει στο δικό μα δίκαιο, στο δικό μα ποινικό κώδικα, στη δική μα προσέγγιση του δικαιϊκού μα Και το λέω αυτό διότι. Οι μικρέ ενστάσει οι οποίε διατυπωθήκαν από κάποιου συναδέλφου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, με βασικό ερωτηματικό αν θα ελέγχονται τα ταξίδια και θα επηρεάζεται η ελευθερία των πολιτών κλπ. αντικρούονται Mm Μιλάμε για ταξίδια εμφανώς, για τα εμφανώ ακόμη και με γεγονότα που έχουν δείξει το σκληρό πρόσωπο τη τρομοκρατία και αναφερθήκατε στον Πατακλάν. Ξέρετε ότι ένα από του τρομοκράτε που ήταν υπεύθυνο για, αυτή την, για αυτό το θάνατο των εκατοντάδων ανθρώπων. Είχε ταξιδέψει μέσω τη Ελλάδο. Το ξέρουμε αυτό. Δεν μα αφορά, δεν μα ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να λάβουμε όλε τι πρόνοιε προκειμένου τέτοιου είδου φαινόμενα να μην επαναληφθούν και να μην στερήσουν τη ζωή και δεκάδων ή και εκατοντάδων αθώων ανθρώπων. του, του Ισλαμικού κράτου. Θέλω θα να σα ρωτήσω πώ θα λειτουργήσει αυτό. Προφανώς, και μήπω υπάρχει κάποια υπερβολή κάποιε φορέ στην διαχείριση εντάξτε, κάποιων προσώπων. Εγώ, εγώ είμαι τη άποψη ότι αν πρέπει να φυλάξουμε τι ζωέ των αθώων ανθρώπων, ενδεχομένω θα υπερβάλλουμε και σε ένα βαθμό. Ναι. Δεν είναι μόνο τα δικαιώματα των πολιτών. Να κινηθούν με τον τρόπο που θέλουν ή, εν πάση περιπτώσει, να πάνε να γυρίσουν εκεί που θέλουν. Είναι και το δικαίωμα στη ζωή των ανθρώπων. Και αν θέλετε να ζυγίσω το ένα δικαίωμα με το άλλο, θα σας έλεγα ότι η ζυγαριά προφανώς βαραίνει αδιανόητα προ τη μία συγκεκριμένη πλευρά. Mm -hmm. Αν πρέπει να προφυλάξουμε αθώους ανθρώπους και να διαφυλάξουμε τη ζωή τους από τέτοιου είδου φαινόμενα, ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό βήμα, γιατί δεν πρόκειται για μεγάλο βήμα. Προ μια κατεύθυνση που μπορεί να δημιουργεί κάποιο είδου ερωτηματικά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εκεί το ζήτημα, διότι όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβεβαίω των χωρών κρατών να. μελών, ενσωματώνει μια τέτοια νομοθετική λογική στο δικό τη δίκαιο, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε έξω από αυτό. Ούτε βεβαίω να απορρίψει μια τέτοια mm -hmm. λογική και μια τέτοια φιλοσοφία. Πάμε όμω στο Άρα θέμα τη ισόβια πολιτική. πρέπει να και καταλάβουμε και ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματικό σημείο πολιτική αντιπαράθεση και, εν πάση περιπτώσει, η εξωματική αντιπολίτευση, αν όντω θεωρεί τον εαυτό τη ω ένα κόμμα το οποίο μπορεί να συμμετέχει στο γενικότερο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, δεν έχει παρά να ακολουθήσει αυτό που συμβαίνει γενικότερα σε όλη την Ευρώπη mm -hmm. και να μην βάζει τέτοιου είδου προσχώματα και τέτοιου είδου αιτιάσει σε ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι είναι απαντημένο με την κοινή λογική και δεν χρειάζεται μεγαλύτερη συζήτηση. Πάμε Για την ηφόρον απόλυση. Πριν και από αυτό, την να σα πω ότι έχουμε και το θέμα των Μολότοφ, mm -hmm. που αυστηροποιούμε εκεί το πλαίσιο. Δυστυχώ η Ελλάδα δεν έχει Ουσιαστικά ήταν χώρα... κακουργηματική πράξη, και... αλλά εντάσσεται και την ναι, κατοχή σε αυτό. Και η χρήση όμω τη Μολότοφ στο συγκεντρωμένο πλήθο γίνεται πλέον κακουργηματική πράξη. Mm -hmm. που δεν και να θυμηθούμε νορίτερα, τη Μαρφίν εδώ. Που δεν υπήρχε εδώ νωρίτερα. Και εντάξει, πείτε μου εσεί πού βρίσκεται η οποιαδήποτε δικαιολογία όταν κάποιο στρέφεται εναντίον αθώων ανθρώπων, ρίχνει μια Μολότοφ που είναι εμπριστικό εκρηκτικό μηχανισμό και αφαιρεί τι ζωέ αυτών των ανθρώπων. Αυτό δηλαδή δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Πού το έχουμε δει γραμμένο πραγματικά και σε ποια λογική μπορεί να απαντάει μια τέτοια υιοθέτηση νομική, θα σα έλεγα, πρωτοβουλία, η οποία υπήρξε στον προηγούμενο ποινικό κώδικα και η οποία δεν προέβλεπε κανένα σχεδόν είδου ποινή, χάδια μόνο, ελαφρέ ποινέ σε ανθρώπου οι οποίοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν και να πετάνε μολότοφ. Σημειώστε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία πετάνε τι περισσότερε μολότοφ, αναλογικά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν εδώ κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό. Θυμηθείτε ότι έχουν χαθεί αθώε ζωέ με αυτόν τον τρόπο, το αναφέρατε και εσεί νωρίτερα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι αναγνωρίζοντα ακόμα το και το και δικαίωμα μια... σε κάποιου ανθρώπου είτε να διαδηλώνουν, ναι. είτε να διαμαρτύρονται, είτε εν πάση περιπτώσει να εκφράζουν τη γενικότερη διαφωνία του, πρέπει να αναγνωριστεί και το πραγματικό δικαίωμα του αθώου εντό εισαγωγικών πολίτη, ο οποίο δεν φταίει σε τίποτα για να πληρώνει κάτι τέτοιο. Ναι. Και εδώ είναι που πρέπει Έχε να η και μια επίκαιρη πολιτική που, παραδί... που θα παραδίδουν στι αρχέ τη Μολότοφ. Αυτό προσέξτε, επειδή και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν θα θώνεται κανεί με την ευκολία που κάποιοι νομίζουν. Θα το κρίνει ο αρμόδιο εισαγγελέα. Ναι. Αν αυτό θα βρεθεί αντιμέτωπο με κάποια ποινή, ή αν όντω και ο θελός. και πριν συμβεί οτιδήποτε, πάει και παραδίδει τη μολότοφ. Υπάρχει όμω μια ευκολία. Αυτό συμβαίνει υπάρχει για να πρόβλεψη, υπάρχει, αν θέλετε. Ευήκεια. Ακόμη και την ίστατη στιγμή η δυνατότητα τη μετάνοια σε κάποιου ανθρώπου, ναι. οι οποίοι ουσιαστικά Μπαίνουν σε μια λογική να βάλουν σε κίνδυνο ζωέ αθώων ανθρώπων. Mm -hmm. Αν υπάρχει αυτό, προφανώ θα αντιμετωπιστεί και με την ίδια επίοικια από την πλευρά τη πολιτεία. Αλλά δεν θα γίνει στη λογική ναι. ότι σε συνέλαβα και θα πει ο άλλο Μα ετοιμαζόμουν Ας να, να τι παραδώσω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει τη... να το καταλάβουμε. Θα, θα, θα κρυθεί από τη δικαιοσύνη. Θα καταγραφεί ω πρόθεση και θα κρυφθεί από τη δικαιοσύνη. Μα δεν υπάρχει αυτό σαν περίπτωση. Δηλαδή σε συνέλαβα και εκείνη τη στιγμή λε Μα εγώ επρόκειτο να τι παραδώσω. Δεν υπάρχει αυτό. Α το ξεκαθαρίσουμε. Ε, στην καλύτερη περίπτωση 20 χρόνια. Ε, με 22, τους... 20, όταν, 20 ευφόσον... όταν, θα κάνουν και εργασία στις πλαγιές. Ε, ναι. ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι πολυσοβίτες εκτείαν το μέγιστο της ποινής που ήταν 25 χρόνια. Και είναι γεγονός ότι με το νέο ποινικό κώδικα θα έπρεπε να ελαφρύνουμε αυτή την ποινή. Τα 25 χρόνια να τα κάνει κανεί 17 αφαιρώντα το 25% τη ποινή, mm -hmm. νομίζω ότι ήταν περισσότερο από πρόκληση. Και πρέπει κανεί να καταλάβει ότι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται κυρίω για την απώλεια πολλών ανθρωπίνων ζώων, δεν μπορεί να την χάνουν τόσο ευνοϊκή μεταφορά. Θέλουμε τελικά να δίνουμε απλά και μόνο το δικαίωμα σε κάποιου ανθρώπου να αποφυλακίζονται γρήγορα, χωρί να βλέπουμε την υποχρέωση του σοφρονισμού του και χωρί να έχουμε τουλάχιστον, αν θέλετε, την ελάχιστη, την ελάχιστη από τη δική μα πλευρά αναφορά στη μνήμη ανθρώπων που χαθήκαν άδικα, ή και αν θέλετε, στη συνείδηση των συγγενών του, να του αφήνουμε να γυρίζουν. Να περιτριγυρίζουν στον χώρο όπου διέπραξαν τα δικήματα, τα εγκλήματα, του φόνου, χωρί αυτό να μα αφορά σαν ευνομούμενη πολιτεία, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώ η, η αύξηση αυτή τη συγκεκριμένη ποινή. Προλαβαίνουν, ωστόσο στο μέσο διάστημα να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι ε, αυτό που κάνουμε είναι το ελάχιστο, δηλαδή τα 17 χρόνια να γίνονται 22 και τα 16 να γίνονται 20, mm -hmm. και έτσι με αυτόν τον τρόπο όλοι θα καταλάβουν. Ότι δεν θα μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία να αποφυλακίζονται ούτε να βρίσκονται έξω ελεύθεροι περιτριγυρίζοντα δεξιά και αριστερά. Προλαβαίνω Αυτή να κάνω ρίση ε, στο μεσοδιάστημα. Ε, ε, επαναλαμβάνω αριθμίσεων. ότι ο ευμενέστερο νόμο ισχύει. Mm -hmm. Λυπάμαι που το λέω. Όσοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν και μέχρι σήμερα, μέχρι την ολοκλήρωση τη υπερψήφιση του νομοσχεδίου και έχουν διαπράξει αδίκημα μέχρι εκείνη τη στιγμή, προφανώ θα τύχουν mm -hmm. του ευμενέστερου νόμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αυστηροποίηση τώρα των ποινών για έκνομε συμπεριφορέ. Ουσιαστικά μιλάτε για την δράση του Ρουβίκονα. Ναι. Όταν μιλάμε για επιθέσει σε δημόσια κτίρια, όταν μιλάμε για τι διαδικασίε αυτέ που παραγωγούν το έργο των δημοσίων λειτουργών, προφανώς εννοούμε τον Ρουβίκονα. Πού βρίσκονται πείο... τα όρια τη έκνομη δράση και τα όρια του πολιτικού ακτιβισμού, ναι, ωραία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω μα έχει απασχολήσει τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια με διαφορετικέ εντάσει και με διαφορετικέ ενδεχομένω εκδοχέ. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι η χώρα εκτίθεται διεθνώ όταν είδαμε επισκέψει του ρουβίκουνα σε πρεσβείε. Η χώρα εκτίθεται στο εσωτερικό τη όταν είδαμε επισκέψει επιθέσει του ροβήκουνα σε Υπουργεία και στη Βουλή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και βεβαίω υπάρχει ένα γενικότερο προβληματισμό όταν υπάρχουν επισκέψει του ρούβί σε πανεπιστήμια, σε νοσοκομεία, σε συμβολογραφία. Ε, νομίζω ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορεί να μην τύχουν κάποιας καταδίκης και ενδεχομένως κάποιας ποινή. Και το λέω διότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αν δεν μπούμε σε μία λογική, με σοβαρότητα και με, αν θέλετε, την ικανοποίηση του περικοινού δικαίου αισθήματο να εντοπίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να περιγράψουμε... Ενδεχομένω την... τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται, τότε προφανώ δεν θα έχουμε κάνει το έργο μα σωστά στην πολιτική. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ένα γενικότερο μήνυμα ότι πρέπει να μεταβούμε σε μια φάση πραγματικά ευνομούμενη πολιτείας, που ο κάθε Έλληνα πολίτη θα μπορεί να αισθάνεται ελεύθερο, θα μπορεί να αισθάνεται προστατευμένο, που η χώρα δεν θα εκτίθεται για ψηλοπίδημα και που βεβαίω τέτοιε συμπεριφορέ θα μπορούν να καταδικάζονται και θα μπορούν να τιμωρούνται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πάμε και στο δείγμα τη δωροδοκία. Ε, τι αλλάζει σε επίπεδο πολιτικών, γιατί έχουμε μια διεύρυνση του κύκλου σε ό,τι αφορά την δωροδοκία πολιτικών προσώπων και τι αλλάζει για του υπαλλήλου. Κοιτάξτε, έχουμε ουσιαστικά το επίμαχο ζήτημα για την ενεργητική δωροδοκία που ήταν το άρθρο 2, ήταν το ζήτημα για το οποίο είχε εκτεθεί διεθνώς, mm -hmm. πανευρωπαϊκά Έχουμε, η χώρα μας, από τον Ωσάκη, το τελευταίο χρονικό γρακόμε. διάστημα. Πολύ σωστά το λέτε. Εγώ δεν σας το κρύβω ότι κυριολεκτικά τη δεύτερη μέρα που, φε, που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνη υπήρχε επιστολή από την Κρεκό, η οποία μα εγκαλούσε, διότι με το νέο ποινικό κώδικα η ενεργητική δωροδοκία ήταν ένα απλό πλημέλημα. Η χώρα εκτίθενταν, επαναλαμβάνω, σε όλα τα επίπεδα. Δεν αντιμετώπισε τη διαφθορά με του όρου, του κανόνε και τα μέτρα που υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίω κινδύνευε να υποβαθμιστεί η θέση τη ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων τη διαφθορά. Εγώ του διαβεβαίωσα από την πρώτη στιγμή ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη Αλλαγή στο συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα, γιατί ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία είχαμε εντοπίσει και κατά την προεκλογική περίοδο και τα είχαμε αναδείξει ω βασικά σημεία και βασικέ θέσει του προεκλογικού λόγου τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίω στο επόμενο χρονικό διάστημα είχε προγραμματιστεί η επίσημη επίσκεψη ελέγχου τη ΓΚΡΕΚΟ στην Ελλάδα. Mm -hmm. Του είχαμε την προηγούμενη Τρίτη, μια εβδομάδα νωρίτερα, μαζί με τον ΩΣΑ. Ο ΩΣΑ για το δικό μα καλό εντό εισαγωγικών. Υποβάθμισε την επίσκεψή του μετά τι προσωπικέ μου διαβεβαιώσει για την αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου σε επίσκεψη όχι ελέγχου αλλά επίσκεψη τεχνικών κλιμακίων. Η Γκρεκό, ωστόσο, είχε προγραμματίσει αυτή την επίσκεψη και λυπάμαι που υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι η Γκρεκό έρχεται για να δει την Ελλάδα για, το... για τι αλλαγέ στον ποινικό κώδικα κλπ. Είναι. Η Γκρεκό προφανώ ήρθε για τον ποινικό κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε η προηγούμενη. Κυβέρνηση. Και πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε και σοβαροί και ειλικρινεί και να λέμε την αλήθεια, όχι να δημιουργούμε γεγονότα εκεί που δεν υπάρχουν. Mm -hmm. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια με την παρουσία επιφανών δικαστικών λειτουργών, υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δημοσιογράφων, Απαντήσαμε σε όλα τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν και νομίζω ότι δώσαμε πολύ ικανοποιητικέ απαντήσει με αποτέλεσμα και οι εκπρόσωποι τη ΓΚΡΕΚΟ και του ΩΣΑ να φύγουν με την αίσθηση ότι απέναντί του έχουν μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία τουλάχιστον τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν τα αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απαντώντα στα πολλά κρίσιμα ερωτήματα. Δυστυχώ η χώρα μα διασύρθηκε. Δεν σα το κρύβω ότι τελευταία ευρισκόμενο και στη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνη στο Λουξεμβούργο και στη Σύνοδο του Συμβουλίου τη Ευρώπη στο Στρασβούργο. Υπήρχαν γενικότερε συζητήσει για το ότι η Ελλάδα δυστυχώ το θέμα τη ενεργετική δωροδοκία δεν το είχε αντιμετωπίσει. Να. Και προσπάθησα να αμβλύνω αυτή την εικόνα, τη γενικότερη εικόνα, δείχνοντα ότι είμαστε έτοιμοι και να το αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο κάνουμε. Αυτό όμω δεν πρέπει να συνδυαστεί και με τον νόμο περί ευθύνη υπουργών και με τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλα αυτά ούτω ή άλλω είναι στην ατζέντα να. των πρωτοβουλίων τη σημερινή κυβέρνηση. Βεβαίω, όπω είπατε, διευρύνονται διάφορα ζητήματα που αφορούν και στην ενεργετική δωροδοκία των δημοσίων υπαλλήλων, mm -hmm. γιατί και αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα που μα Τη θέση. Ε, και ε, προστίθεται και οι φυπουργοί ναι. οι οποίοι είναι ουσιαστικά ε, είναι, είναι πρόσωπα τα οποία έχουν εκτελεστική εξουσία άρα λοιπόν μπορούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο να υπαχθούν στι ρυθμίσει τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε καλύψει όλο το φάσμα των συγκεκριμένων προβλημάτων τα οποία ετέθησαν και νομίζω ότι η χώρα μα με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον θα βγάλει από πάνω τη τη ρετσινιά μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει επαρκώ τη διαφθορά, mm -hmm. μια και αυτή ήταν η εικόνα που δημιούργησαν οι νομοθετικέ πρωτοβουλίε τη προηγούμενη κυβέρνηση. γίνεται τώρα προ το αδίκημα τη απιστία. Εδώ τι αλλάζει, ήταν κατόπιν έγκληση. Και γίνεται τώρα αυτή η η διαδικασία. Όμω, εξαιρείται τα τραπεζικά στελέχη. Και αυτό το συνδέεται με ζήτημα... τα κόκκινα δάνεια. Κοιτάξτε, Θα μα το εξηγήσετε αυτό, είναι γιατί ένα ήταν μία ζήτημα... από τι αιτιάσει των βουλευτών τη αντιπολίτευση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν οι βουλευτέ τη αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ελάχιστα ειλικρινεί με τον εαυτό του, θα λέγανε ότι αν δεν ήταν στο σχέδιο του προηγούμενου ποινικού κώδικα, γιατί ήταν και στο σχέδιο του δικού του ποινικού yeah. κώδικα, τουλάχιστον υπήρχε μια γενικότερη συζήτηση και ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν αυτή τη ρύθμιση. Και βεβαίω η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή κατά πλειοψηφία έχει προτείνει την αλλαγή του άρθρου 405. Υιοθετώντα τη λογική ότι η κακουργηματική απιστία γενικότερα για τον ιδιωτικό τομέα προποθέτει την, την έγκριση και δεν λειτουργεί αυτό. Το φυγόμενο δηλαδή να κάνει μήνυση σε Θα, σας ο θα τα εξηγήσω όμω όλα. Ε, δεν σα το κρύβω ότι ε, στην αρχή με βάση αυτή την πρόταση που υπάρχει. Ουσιαστικά ενσωματώσουμε στο 390 όχι την αλλαγή του 405, αλλά ουσιαστικά την απαλλαγή, όχι, ούτε η λέξη απαλλαγή είναι σωστή, τη δυνατότητα των τραπεζικών στελεχών να μην μπουν στη λογική του αυτεπάγγελτου, αλλά στη λογική της εγγύσεως Υπάρχει ακόμη και σήμερα που μιλάμε ένα γενικότερο προβληματισμό, γιατί υπάρχουν χρηματοπιστατικά ιδρύματα τα οποία θα κληθούν να κάνουν κάποιε επιλογέ και εκεί γενικότερα δεν περιγράφονται με τον όρο τραπεζικά ιδρύματα. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο άνθρωπο πιθανόν θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πάμε λοιπόν όμω στην ουσία του θέματο για να σα εξηγήσω τι ακριβώ γίνεται. Να. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα στον χώρο του ελληνικού τραπεζικού συστήματο που οι τραπεζίτε φοβόμενοι ότι θα. Θα κληθούν αυτεπάγγελτα να λογοδοτήσουν, δεν μπορούν να κουρέψουν δάνεια, mm -hmm. δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια. Θα σα πω ότι τα κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή στη ελληνική οικονομία είναι πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίω δεν μπορούν γενικότερα να δώσουν δάνεια σε μια μεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα προκειμένου να οδηγηθεί στον δρόμο τη ανάπτυξη. Yeah. Εμεί λοιπόν είμαστε επιπισμένοι πολιτικά, και αυτό είναι μια γενικότερη πολιτική θέση, ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα να μην λειτουργεί υπό τον σπάθη, το διδαμόκλειο σπάθη του αυτεπάγγελτου και ναι. της τη βαριά ποινική Από εχθένης, την άλλη, μπορεί να υπάρξει βροχή μηνύσεων. Θα, σας, θα σα απαντήσω γι' αυτό. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ούτω ή άλλω ένα πολλαπλό ελεγκτικό μηχανισμό. Ελέγχει του το Χουσού το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, ελέγχει η Τράπεζα τη Ελλάδο και βεβαίω υπάρχει δυνατότητα έγκληση από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο τη Τράπεζα. Όταν σκεφτείτε ότι σήμερα σχεδόν σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών τραπεζών μετέχουν κάποιοι από το εξωτερικό. Ναι. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν σχέση με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα, ούτε διασυνδέονται με κάποιο τρόπο με προηγούμενα στελέχη του ελληνικού τραπεζικού συστήματο. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει η δυνατότητα τη έγκληση μέσα από τόσους διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, νομίζω ότι το βασικό επιχείρημα που εκφράζεται κυρίως από μια μεριά της αντιπολίτευσης έρεται, διότι εδώ πρέπει να βρεθούμε αντιμέτωποι με το βασικό ερώτημα. Θέλουμε να κουρέψουμε τα δάνεια των απλών ελληνοπολιτών ή θέλουμε να τα πάρουν τελικά τα φανς και να τα διαχειριστούν όπως θέλουν μέσα από μια πραγματικότητα που υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομική πραγματικότητα στη χώρα μας. Θέλουμε να διαχειριστούν. Από την άλλη, η αντιπολίτευση λέει ότι ανοίγεται περισσότερο το φάσμα των πληστηριασμών. Μα αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό ακριβώ θέλουμε να αποφύγουμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Αντί να ανοίξει αυτό το φάσμα των πληστηριασμών, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και του κουρέματο των δανείων και τη διαχείριση των κοκκίνων δανείων. Ναι. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το φαν, το οποίο θα πάρει ενδεχομένω ένα φθηνό δάνειο από μια τράπεζα, να το δώσει στην ίδια φθηνή τιμή στον πραγματικό ιδιοκτήτη του σπιτιού διαφορετικά και οι ίδιοι θα κινδυνεύουν από μια τέτοια λογική. Ο τραπεζίτη αντί να δώσει το δάνειο σε ένα φάντα από την άλλη πλευρά, μπορεί όντω να κουρέψει ένα πολύ μεγάλο ποσό από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Από την άλλη, Αυτό διευκολύνεται δεν το Και το έργο των δεν το θέλουμε να συμβεί. Ως προς Αυτό το είναι το ζήτημα των πληστηριασμών, κύριε Υπουργέ. Διευκολύνεται πλέον το έργο των ναι, διότι Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντί σα. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε με του θεσμού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν νοείται σοβαρή και ευνομούμενη πολιτεία να μην προστατεύει του λειτουργού, που εμπροκειμένου είναι οι συμβολιογράφοι, οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα, είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν μια διαδικασία ενό πληστηριασμού και ξαφνικά γίνονται αντικείμενο επιθέσεων και πολύ αρνητικών συμπεριφορών, δεν θα σα πω μόνο σχολείων, αλλά και συμπεριφορών, και δεν φταίνε σε τίποτα. <Και> Άρα λοιπόν είναι μια προστασία την οποία έπρεπε να βάλουμε στο δικαιοικό μα σύστημα, και νομίζω ότι βεβαίω με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και επαναλαμβάνω σε συνδυασμό με όλε τι άλλε βασικέ επιλογέ να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, να γίνει μια καλύτερη διαχείριση και των κόκκινων δανείων, αλλά πολύ περισσότερο τη δυνατότητα του κορέματος των δανείων. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλυτέρευση ουσιαστικά όλων των συνθηκών που εξελίσσονται, ειδικά αυτή την περίοδο, στην εσωτερική οικονομία τη χώρα. Πριν δούμε κάποιε ακόμη πολύ σημαντικέ ρυθμίσει, θα ήθελα να σα ρωτήσω με την αυστηροποίηση των ποινών, μήπω τελικά καταργείται και τον νόμο Παρασκευόπουλου για την αποσυμφόρηση των φυλακών, στην πράξη εννοώ τελικά. Ή θα φέρετε άλλο νομοθέτημα για να καταργήσετε λοιπόν. τον είναι, νόμο είναι, Παρασκευόπουλου. Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σα. Καταρχήν, ο νόμο Παρασκευόπουλου ξέρετε ότι είχε εκπνεύσει από τα τέλη. Περίπου Αυγούστου και μετά. Τι προσπάθησε η κυβέρνηση ένα μεγάλο κομμάτι των διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου να τι ενσωματώσει στο νέο ποινικό κώδικα. Μιλάω φυσικά για την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Κοιτάξτε, με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκαν από ό,τι τουλάχιστον λένε κάποια στατιστικά στοιχεία γύρω στου 10.000 ανθρώπου. Ξέρετε ότι περισσότεροι από αυτού έχουν επιστρέψει στη φυλακή, διότι επέδειξαν την ίδια παραβατική αν όχι χειρότερη συμπεριφορά. Mm -hmm. Και εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο προβληματισμού το οποίο πρέπει να δούμε συνολικά. Δεν νομίζω ότι αρκεί απλά ένα νόμο ο οποίο αποσυμφορεί τι φυλακέ για να πούμε ότι έχουμε κάνει τη μετεξέλιξη του σοφρονιστικού μα συστήματο. Δεν και νέο νόμο, όμω. Σε μια κατεύθυνση. Αυτό, γιατί δεν υπάρχουν χώρε. Που φυλακές. αυτοί οι άνθρωποι δεν θα επιστρέψουν σε τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Χρειάζεται μια γενικότερη κουλτούρα. Ναι, ο χρειάζεται ένα γενικότερο, θα σα έλεγα, πλαίσιο το οποίο μπορεί να ξεκινάει. Αυτή τη στιγμή ω παιδεία στο σχολείο, και να φτάνει στον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζει το δικαιικό σύστημα τη χώρα παραβατικέ συμπεριφορέ. Και χρειάζεται να δείξουμε γενικότερα ότι ναι, θέλουμε την επανένταξη όλων αυτών των ανθρώπων το ταχύτερο δυνατό. Εγώ θα σα το πω εκ των προτέρων να. στην ελληνική κοινωνία: ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποπέσει σε ένα παράπτωμα ή εν πάση περιπτώσει, σε ένα αδίκημα ή ακόμη και σε ένα έγκλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί αυτό να γίνεται χωρίς την ολοκλήρωση του πραγματικού σοφρονισμού. Mm -hmm. Διότι τότε νομοτελειακά, ο κάθε ε, αν θέλετε υπόδικος, ο κάθε φυλακισμένος, ο οποίος επιστρέφει, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επαναλάβει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Mm -hmm. Από ό,τι έχουμε δει, σε εγκλήματα τα οποία πάλι δημιουργήσαν το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης, σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες ήταν πραγματικά αντικείμενο συζήτησης, Δυστυχώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν άνθρωποι που είχαν αποφυλακιστεί με τον νόμο mm -hmm. Παρασκευόπουλο. Πώ θα αντιμετωπίσετε όμω το θέμα τη χωρητικότητα, Δεν υπάρχει χώρο στι φυλακέ. Και μέχρι ούτω... να δημιουργηθούν αυτέ οι φυλακέ υψή ασφαλεία, θέλουν αρκετό χρόνο. Ούτω ή άλλω, και είναι μια παραδοχή στην οποία, στην οποία νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Και με τη χωρητικότητα των φυλακών, αλλά βεβαίω και με τι ίδιε συνθήκε που υπάρχουν σήμερα σε πολλέ φυλακέ τη χώρα. Ήδη το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού. Του κυριακού Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση έχει φανεί, όταν από την πρώτη στιγμή για λόγου που υπαγορεύονταν από μια γενικότερη πραγματικότητα, το σοφρονιστικό σύστημα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και ήδη έχει αναγγελθεί η ανέγερση μια νέα μεγάλη φυλακή, η οποία θα αντικαταστήσει τι φυλακέ Κορυδαλλού mm. μέσα στο λεκανοπέδιο τη Αντιπρόεδρο. Η οποία όμω τι ορίζοντα έχει υλοποιήσει, Είναι. Εντάξει, κάποτε πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Εγώ δεν σα είπα τι θα γίνει αύριο, μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια, σε τέσσερα. Αλλά το ζήτημα είναι όμω ότι κάποτε. Ό,τι ξεκινάει, δρομολογείται, Αυτό δρομολογείται ω λύση. Προφανώ ούτε η κοινωνική, ούτε η οικονομική, ούτε η, αν θέλετε, η γενικότερη πραγματικότητα σταματάει το και αλλάζει έχει... στην ελληνική κοινωνία. Είναι οριστικό κάποτε το Κάποτε πρέπει κανεί να ξεκινήσει να αλλάζει κάτι, κάποτε πρέπει να ξεκινήσει να κάνει κάτι, ναι. προκειμένου να το δει να ολοκληρώνεται. Το σημείο που έχει επιλεγεί είναι οριστικό. Α. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη από όσο τουλάχιστον ήταν στην δική μου έτσι, ενημέρωση και πληροφόρηση, υπήρχαν δύο ή τρία σημεία τα οποία συγκεντρώναν τι μεγαλύτερε πιθανότητε. Δεν γνωρίζω πραγματικά αν όντω έχει οριστικοποιηθεί. Αν και λίγο ή πολύ, επαναλαμβάνω, είμαι κοινωνό αυτών των εξελίξεων mm -hmm. και έχω μια γνώση περί του πού γενικότερα κατευθύνεται η τελική επιλογή. Να βάλουμε μια τελεία, να δούμε αποσπάσματα από τι τοποθετήσει των εισηγητών του νομοσχεδίου στην Επιτροπή τη Βουλή και επανερχόμαστε. Ε, οι προηγούμενε ρυθμίσει τροποποιούν, επιφέρουν αλλαγέ σε προβληματικέ διατάξει των κωδίκων, οι οποίε προκάλεσαν το προηγούμενο διάστημα αντιδράσει στο νομικό κόσμο. Παράλληλα, το σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στι προτεραιότητε και στι προεκλογικέ δεσμεύσει της κυβέρνηση για την αλλαγή του πλαισίου των ποινών σε επιμέρου εγκλήματα. Επίση, διορθώνονται αυλεψίε και τυπογραφικά λάθη, ενώ με τι λοιπέ ρυθμίσει επέρχονται τροποποιήσει συναφών με του ποινικού κώδικε διατάξεων. Το ερώτημα προβάλλει πώ λοιπόν λέτε ότι είναι σπουδαίε και γυναίκε προσπάθειε που έγιναν για την ψήφιση των κωδίκων και μόλι δεν έχει γνώση το μελάνι των ποινικών και των δύο κωδίκων και τον κώδικα ποινικού και τη ποινική οικονομία, έρχεστε κάνετε σοβαρέ παρεμβάσει και σοβαρέ τροπολογίε. Εγώ θα ανέμενα ω νομική κοινότητα και ω νομικό κυρίω, αφήστε να εφαρμοστούν τουλάχιστον ένα χρόνο. Να αποφαρθούν οι δικαστέ εφαρμόζοντα του ποινικού κώδικε, να εκφραστεί η νομική κοινότητα. Διότι αν δεν τον εφαρμόσει μια διάταξη, ποτέ δεν μπορεί να πει αν είναι καλή ή κακή την τελευταία ημέρα λειτουργία τη Βουλή, πριν την προεκλογική περίοδο, ουσιαστικά κατά, λίγο πριν τη διάλυση τη Βουλή, να ψηφίσει με τον τρόπο που ψήφισε και το γνωρίζουμε όλοι, τον νέο κώδικα, τον ποινικό κώδικα, δημιουργώντα πολύ σοβαρά ερωτήματα και προβλήματα, όπω γνωρίζετε. Και έτσι λοιπόν, λόγω όλη αυτή τη βιασύνη και τη ιδεολειψία του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα υπάρχουν μία σειρά προβληματικών διατάξεων μέσα στον ποινικό κώδικα, ειδικά όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, που το είδατε πολλές διατάξεις και έτσι όπως εφαρμόστηκαν είναι κόντρα στην κοινή λογική αλλά και στο κοινό περιδικαίου αίσθημα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πέραν ουσιαστικά τη κοιτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει γενικότερα με σταθερά βήματα σε μια σειρά ε, απαραίτητες αλλαγές για την προσαρμογή της κρατικής λειτουργίας στις νέες συνθήκες. Επιλέγει όμως να χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο την πολιτική του μαστιγίου την απροκάλυπτη εφαρμογή του αυταρχικού δόγματος νόμος και τάξης. Το είδαμε βέβαια αυτό και σε μια σειρά άλλα νομοθετήματα που έφερε από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής της, τα στρατηγική του Πανεπιστημιακού Ασύλου και σειρά άλλα που ουσιαστικά δείχνει την προετοιμασία του κράτους ε, για τις νέες συνθήκες. Το άρθρο 181, προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους, κύριε Υπουργέ, είχε καταργηθεί, είχε εξαφανιστεί στο 46-19 του Ιουλίου του 19 από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τον επαναφέρατε. Προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους νομίζω ότι ο καθένας Έλληνας είναι περήφανος για τα συμβολά του ήταν μέχρι τρία χρόνια φυλακή. Για ποιο λόγο το Υπουργείο δεν τον επαναφέρει. Συνεχίζω. Το άρθρο 198, κύριε Υπουργέ. Κακόβουλη βλασφημία. Θα έπρεπε το κείμενο του ισχύοντος ποινικού κώδικα να αφαιθεί ώστε να δοκιμαστεί πρακτικά. Θα εκφράσω παρομοίω την εκτίμησή μου προ όλα τα μέλη τη προηγούμενη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με ιδιαίτερη μνήμα στην κυρία Σιμεωνίδου Καστανίδου. Είχα τη μεγάλη τιμή να την έχω καθηγήτρια ως, ε, όταν ήμουν φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το νέο πλαίσιο που καταθέτει η κυβέρνηση αναφορικά με τον ποινικό κώδικα συνάδει πλήρω με το αφήγημα νόμου και τάξη που έχει ήδη εισάγει η κυβέρνηση τόσο νομοθετικά όσο και ρητορικά και επικοινωνιακά. Αυτά λοιπόν από την επί της αρχής συζήτησης στην Επιτροπή της Βουλής, κύριε Υπουργέ. Και θέλω να ρωτήσω αν θα ενσωματώσετε κάποιες από τις προτάσεις, αλλαγές, επικαιροποιήσετε ενδεχομένως, σας έθεσαν και το θέμα των δουλεμπόρων και των ποινών τους. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, ποινές και είναι και πολύ αυστηρές. Υπάρχουν ποινές. Κοιτάξτε, ε, ένα ζήτημα το οποίο υπήρξε και εντάξει, δεν θα ήθελα να το ξαναπώ εδώ, είναι το γεγονό ότι πολλοί συνάδελφοι ζητήσανε ουσιαστικά να ενσωματωθούν κάποιε διατάξει, οι οποίε ούτω ή άλλω υπάρχουν. Ναι. Απλά δεν έγινε καλή επεξεργασία από τη δική του πλευρά ή από, τα... από του συνεργάτε του, με αποτέλεσμα ουσιαστικά στο τέλο και στην ολοκλήρωση τη διαδικασία. Όταν έπρεπε να του πω ακριβώ τι γινόταν, το είδαν και βεβαίω συμφωνήσαν σε αυτό. Mm -hmm. Είχα δηλώσει όμω από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαι ανοιχτό σε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου παρατηρήσει ή ζητήματα τα οποία ενδεχομένω δεν είχαν συμπεριληφθεί στι αλλαγέ του ποινικού κώδικα. Και να τι δεχτώ και να τι υιοθετήσω ναι. και να τι ενσωματώσω σε αυτέ τι αλλαγέ. Και δεν σα το κρύβω ότι υπήρχαν μία ή δύο σοβαρέ προτάσει, οι οποίε ε, μπορεί μεν να υπάρχουν με μία μορφή ποινή, αλλά ενδεχομένω να χρειάζεται μία επικαιροποίηση, μια και ειδικότερα αυτόν τον καιρό υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη και δημιουργούν πολλά επιμέρου ζητήματα και μεγάλο προβληματισμό. Κάποιε προτινόμενε αλλαγέ να ενσωματωθούν κατά τη διάρκεια mm -hmm. τη συζήτηση του κύριε. νομοσχεδίου mm -hmm. στην Επιτροπή. Κοιτάξτε, δεν θέλω από πριν να δεσμευτώ, αλλά θα σα πω ότι δύο ζητήματα τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη αξία και τα οποία ακουστήκανε είναι αυτό τη διακίνηση ανθρώπων, και μιλάω για το μεταναστευτικό, mm -hmm. προκειμένου να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη αυστηροποίηση τη ποινή, mm -hmm. ή ενδεχομένω το θέμα τη ποινή στην παιδεραστία. Mm -hmm. Είναι ζητήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, αγγίζουν και την ελληνική κοινή γνώμη, αλλά δημιουργούν και ένα πραγματικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα από το σύστημα δικαιοσύνη, προκειμένου τέτοιου είδου συμπεριφορέ και τέτοιου είδου. Πρακτικές, να μην υιοθετούνται, γενικώ να απομακρύνουν του ανθρώπου και να δημιουργούν την αίσθηση ότι αντιμετωπίζονται και με σοβαρότητα και με ευθύνη, mm -hmm. αλλά και με αυστηρότητα από την ελληνική πολιτεία. Να πούμε και κάποια άλλα σημαντικά σημεία που έχουν να κάνουν και με τα τροχέα και την σύνδεσή του με χρήση αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, έτσι. Κοιτάξτε, πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ο άνθρωπο ο οποίο οδηγεί υπό την επίρρρεια αλκοόλ ή κάτω από την επίρρρρεια τη χρήση των ναρκωτικών. Και σκοτώνει με αυτόν τον τρόπο έναν άνθρωπο, δεν μπορεί παρά να θεωρείται ω άνθρωπο ο οποίο λειτουργεί με την απόλυτη βούληση προ μια τέτοια α, πράξη. Ναι. Έτσι και το λέω, είναι σαν να είναι φόνο προθέσεως, Όταν με την ανεύθυνη δική του συμπεριφορά καταναλώνει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μην έχει συνείδηση, ή είναι υπό την επίρρρρεια ναρκωτικών, δεν φταίει κανένα άνθρωπο να χάνει τη ζωή του Μ. για αυτόν τον λόγο. Κλοπή. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να αυστηροποιήσουμε και εκεί το πλαίσιο και με τις κλοπές και έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα ζητήματα τα οποία ήταν αντικείμενο συζήτηση στην προηγούμενη περίοδο και με τη σύσταση συμμορία και με τι κατεξακολούθησει συγκλοπέ, όλα πλέον αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, mm -hmm. ώστε να μην υπάρχουν κενά και να μην υπάρχουν ανησυχίε και ερωτηματικά. Για την κλοπή αφορά και την αρχαιοκαπηλία, να το πούμε ξεκάθαρα. Για αυτό. την αρχαιοκαπηλία είχαμε φροντίσει, επειδή υπήρχαν κάποια ζητήματα και ενσωματώσαμε σε ένα προηγούμενο νομοσχέδιο σχετική διάταξη του ποινικού κώδικα και με τη συνεργασία τη Υπουργού Πολιτισμού, τη κυρία Μενδώνη και νομίζω ότι αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm -hmm. Όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι βέβαιο ότι αντιμετωπίζονται αρκεί οι αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίω τη αντιπολίτευση, να ψάξουν καλά το νέο ποινικό κώδικα με τι αλλαγέ που προτείνουμε. Και είμαι βέβαιο ότι θα διαπιστώσουν mm -hmm. ότι σχεδόν το σύνολο αυτών των ζητημάτων αντιμετωπίζεται. Υπάρχει μόνο ναι. μια κατηγορία που δεν ναι. αντιμετωπίζεται. Ξέρετε ότι με το νέο ποινικό κώδικα τα πτέσματα στην πραγματικότητα έπαψαν να υπάρχουν ω αδικήματα. Mm -hmm. Θα γίνουν βεβαίω, θα υπάρξουν διοικητικέ κυρώσει για τα παλιά πτέσματα. Είπατε ότι θα κάνετε έναν διάλογο μέσω μια επιτροπή για τα πτέσματα. αυτό που έχω προτείνει και που ανέδειξε για άλλη μια φορά την προχειρότητα τη προηγούμενη νομοθέτηση είναι τη σύσταση μια επιτροπή προκειμένου να επιβληθούν τα διοικητικά πρόστιμα για τα παλαιά πτέσματα, μια και με βάση τη ελάφρυνση και τη φιλοσοφία που έπρεπε να υπάρχει στο νέο ποινικό κώδικα, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Εδώ εγώ όμω άκουσα όμως... τον κύριο Λάπα να λέει ότι πολλά πτέσματα τα κάνατε κακουργήματα. Ένα, ε, κάναμε. Δεν, δεν κάναμε κανένα πτέσμα κακούργημα. Δεν ξέρω ποιο εννοεί ο κύριο Λάπα. Αλλά εγώ θα σα πω ότι υπάρχει, υπήρξε ένα πτέσμα το οποίο έπαψε να υπάρχει, δημιούργησε σωρία προβλημάτων σε πάρα πολλού ανθρώπου και υπήρχε mm -hmm. ένα γενικότερο αίτημα από πολλέ πλευρέ τοπικών κοινωνιών. Ήταν η διατάραξη κοινή ησυχία, mm -hmm. την yeah. οποία την επαναφέραμε ω πλημέλημα, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο και οι αστυνομικέ αρχέ να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να, να επεμβαίνουν mm -hmm. την κρίσιμη στιγμή, προκειμένου η Έγινε πολίτε οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και γίνονται θύματα μια τέτοια αδιανόητη πράξη από πολλού άλλου συμπολίτε και να προστατεύονται και να αντιμετωπίζεται mm -hmm. το συγκεκριμένο γεγονό. Η ελληνική αστυνομία είχε θέσει και ένα ζήτημα για τι κατοίκων έρευνε. Οπότε ναι. αλλάζει και αυτό. Και αυτό είναι ότι είναι και τα και χέρια του δεμένα. Γίνεται με την οπότε παρουσία γίνεται, εισαγγελέα, εισαγγελέα. γίνεται με την παρουσία εισαγγελέα. Φροντίζουμε να κρατούμε όλα τα μέτρα και όλου του κανόνε συνμότητα, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα ζήτημα ούτε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ούτε ενδεχομένω στην πιθανή καταπάτηση των δικαιωμάτων του κάθε Έλληνα πολίτη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και η νομοθέτηση γίνεται με βάση και του κανόνε του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και βεβαίω των επιταγών του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο κανόνων που στο τέλο τη ημέρα ο Έλληνα πολίτη θα αισθάνεται ασφαλή. Ένα ακόμη ζήτημα που κρίνεστε να λύσετε είναι η επιτάχυνση τη απονομή δικαιοσύνη. Με την επαναφορά του θεσμού του Μενομενού Πρωτοδικείου, πιστεύετε ότι αυτό θα το επιτύχετε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η δικαιοσύνη. Ναι. Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, θα σα έλεγα ότι είναι οι μεγάλε καθυστερήσει στον χρόνο τη απονομή τη δικαιοσύνη. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα βαθύτατα, θα σα έλεγα, δημοκρατικό. Αφορά στα δικαιώματα του πολίτη. Ξέρετε ότι έρχονται άνθρωποι και μου περιγράφουν περιστατικά που του αφορούν με κρεμοδικίε οι οποίε περνάνε τη δεκαετία. Και φανταστείτε ότι το αποτέλεσμα ή η απόφαση μια τέτοια δίκη ενδεχομένω κρίνει και τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Βεβαίως πόσο σοβαρό, πόσο δημοκρατικό, πόσο υπεύθυνο είναι και για οποιαδήποτε πολιτεία και η να συντηρεί τέτοιου φαινόμενα. Ναι. Μέσα λοιπόν σε αυτά που είδαμε ότι μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να ελαφρύνουν γενικότερα ε, το, το όλο βάρο το οποίο πέφτει από τη δικαστική ύλη, ήταν η επαναφορά του μονομελούς ε, του Μενομελού Εφετείου Κακουργημάτων, το οποίο είχε συσταθεί το 2010, όντω επί υπουργεία του κ. Καστανίδη. Είχαμε δει ότι είχε ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα και βεβαίω είχε μια μεγάλη συμβολή στην ελάττωση, στην ελάττωση του χρόνου τη απονομή τη δικαιοσύνη. Η προηγούμενη κυβέρνηση, μέσα από μια διαφορετική οπτική, η οποία έχει και αυτή μια αιτιολογική βάση, εγώ θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή, είναι ότι δεν μπορεί κάποιο στην κρίση ενό και μόνο ανθρώπου. Ενδεχομένω να υποβάλλεται σε μια ποινή, παραδείγματο χάρη φυλάκιση 10 ή 15 χρόνων. Ναι. Αλλά ωστόσο από τη στιγμή που παραμένει ο δεύτερο βαθμό και θα υπάρξει ένα δεύτερο δικαστήριο που μπορεί να κρίνει μια τέτοια απόφαση, νομίζω ότι οι όποιε αν αντιστάσει ή αντιρρήσει για την επαναφορά του συγκεκριμένου θεσμού αμβλήνονται βάσιμα, αιτιολογημένα mm -hmm. και πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι σε όλο αυτό το οικοδόμημα τη δικαιοσύνη πρέπει να συμβάλλουμε σε μια κατεύθυνση επιλογών που θα ελαφρύνει και τη δικαστική ύλη. Και αυτό έχει να κάνει με μεταρρυθμίσει που πρόκειται να έρθουν. Σα προαναγγέλλω τη διαμεσολάβηση mm -hmm. ω ένα, ένα βασικό εργαλείο εξοδικαστική λύση υποθέσεων και διαφορών μεταξύ πολιτών. Αυτό επηρεάζει όμω το ρόλο των δικηγόρων. Όχι, δεν τον επηρεάζει, διότι έχουμε διασφαλίσει από πριν την υποχρεωτική συμμετοχή των δικηγόρων. Σε όλα τα στάδια λοιπόν, τη διαδικασίας. Δεν θα ελαττωθεί η, η, η ύλη των δικηγόρων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει όμω όλοι να καταλάβουμε ότι αν τελικά πρέπει να επιδιώξουμε το βασικό και μοναδικό ζητούμενο που είναι το συμφέρον του Έλληνα πολίτη και το οποίο περνάει μέσα από τη μίκρυνση του χρόνου απονομή τη δικαιοσύνη, όλοι πρέπει να κάνουμε βήματα πίσω, όλοι πρέπει να αναλάβουμε το κομμάτι τη ευθύνη που μα αναλογεί και όλοι τελικά πρέπει να συμφωνήσουμε σε βασικέ επιλογέ, οι οποίε ξέρουμε ότι στο τέλο τη ημέρα θα φέρουν αποτέλεσμα το οποίο θα είναι υπέρ των Ελλήνων πολιτών, υπέρ τη ελληνική κοινωνία. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μα, να δούμε και σε άλλα θέματα τρέχοντα την θέση σας ως προς την προανακριτική επιτροπή. Αν πιστεύετε ότι θα πάμε σε νέα αναβολή, φαίνεται ότι η Βουλή θέλει να αποφύγει τις εντάσεις. Από την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει στο να μην εξαιρεθούν τα δύο πρόσωπα, ο κ. Πολάκης και ο κ. Τζανακόπουλος, να συμμετέχουν στην διαδικασία. Διότι δεν δεσμεύεται η Βουλή από τον κανονισμό, σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε ο Υτάξτε, πρώην Πρωθυπουργός. Η, η, τη και όσα συμβαίνουν εκεί είναι μια καθαρά κοινοβουλευτική διαδικασία. Και εγώ θέλω να είμαι απολύτω, αν θέλετε, ξεκάθαρο στην προσέγγιση μου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώ δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του Υπουργείου Δικαιοσύνη ή του Υπουργού Δικαιοσύνη σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν ζητήματα βεβαίω τα οποία έχουν δημιουργήσει εντάσει και έχουν δημιουργήσει ένα γενικότερο προβληματισμό. Αλλά νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ίδια η κοινή λογική μπορεί να δώσει τι απαντήσει. Βεβαίω και ο κανονισμό τη Βουλή και η όποια συνταγματική επιταγή. Πρέπει πάντα να συνυπολογίζονται προκειμένου να οδηγούμαστε στην όποια εξέλιξη. Το ερώτημα το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν Η ξέρω πώ χειρίζεται είναι και από της ουσίας, την πλευρά τη αξιωματική αντιπολίτευση, είναι κατά πόσο μπορεί κάποιο εμπλεκόμενο σε μια υπόθεση να είναι και ο ελέγχων, δηλαδή να είναι το μέλο τη προανακριτική επιτροπή. Με την ίδια λογική, ξέρετε η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε αποφύγει το να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόσωπα τα οποία ήταν δικοί της βουλευτές στην προηγούμενη περίοδο και μπλέκονταν τουλάχιστον σε κάποιες υποθέσεις όπως είχαν παρουσιαστεί αυτές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα τέτοιο ε, conflict ή καμιά τέτοια... Ναι. Αν θέλετε, δυνατότητα, ούτω ώστε να πει κανεί πώ κανεί συμμετέχει σε μια τέτοια επιτροπή όταν είναι κατηγορούμενο ή εμπλεκόμενο. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πρακτική την οποία θα έπρεπε να σεβαστεί και η σημερινή εξωματική αντιπολίτευση. Mm -hmm. Καθαρά ηθικό θέμα, θέμα κοινή λογιστική Υπάρχει εκεί δεν όλη, υπάρχει δέσμευση από κριμάμαστε. τον κανονισμό, γιατί σε αυτό παραπέμπει ο κ. Τσίπρα. Ναι, ότι δεν μπορεί, υπάρχει δέσμευση ηθική από τον κανονισμό ναι. Ναι. και ότι Υπάρχουν, ο, το κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα να ορίσει τα μέλη. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία νομίζω ότι ξεπερνάνε ακόμη και τον κανονισμό, ξεπερνάνε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώ βλέπει κανεί την ερμηνεία ενό ναι, κανονισμού, ενό νόμου. Ηθικής είναι τάξης, ζητήματα ηθική τάξη. Ναι. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν, και η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μα εκπείσει. Η θεσμική τάξη και βεβαίω η ηθική τάξη δεν ήταν ποτέ στα φόρτε των δικών του επιλογών. Είναι δυστυχώ μια παράταξη η οποία έχει συνηθίσει να δημιουργεί μια ελαστικότητα ερμηνεία και μια αν θέλετε ad hoc προσέγγιση, ανάλογα με το τι του συμφέρει, τι ενδεχομένω είναι εναντίον τη στιγμή που οι ίδιοι φαίνονται ω απολογούμενοι και τι ενδεχομένω είναι υπέρ του όταν αυτοί βρίσκονται ακριβώ στην απέναντι πλευρά. Τώρα είναι ναι. είναι δυστυχώ ένα λυπηρό φαινόμενο το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχει προσέγγιση παιδαγωγικού μηνύματο από ένα μεγάλο κόμμα όπω είναι η εξωματική αντιπολίτευση προ την ελληνική κοινωνία και το οποίο νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να εκθέτει του ίδιου στα μάτια τη ελληνική κοινωνία, στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Επί τη ουσία τώρα τη υπόθεση, μετά και την αποκάλυψη ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρε είχαν καταθέσει και στι Ηνωμένε Πολιτείε και διώκοντα και οικονομική αμοιβή, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια άλλη τροπή στην διαχείριση τη υπόθεση. Επηρεάζει το ζήτημα τη προστασία των μαρτύρων. Εγώ θα σα πω ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση σε σχέση με το τι ισχύει στο ελληνικό δικαϊκό σύστημα. Ναι. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, το πώ θέλει ο καθένα να το μεταφράσει, προφανώ ανήκει είτε, επαναλαμβάνω, σε μια προσέγγιση κοινή λογική και πραγματικού δικαίου, είτε, αν θέλετε, σε μια ερμηνεία η οποία ελαστικοποιείται, όπω σα είπα και νωρίτερα, και αντιμετωπίζει ad hoc την κάθε περίπτωση. Όταν υπάρχει μια αντίφαση με το ελληνικό δικαιικό σύστημα, προφανώ οι προστατευόμενοι μάρτυρε δεν μπορούν να έχουν αυτή την ιδιότητα. Και αυτό όλοι πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία. Νομίζω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα, η αίσθησή μου είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη πάντα κάνει καλά τη δουλειά τη. Σε μικρό Είχαμε χρονικό διάστημα. Και από την κυρία Τουλουπάκη, θα υπάρξουν, του θέματος, φαντάζομαι, όλε εκείνε οι προσπάθειε, ούτω ώστε η διερεύνηση τη υπόθεση να μα να μας οδηγήσει στην πραγματική αλήθεια. Άλλωστε αυτό είναι και το ζητούμενο. Όλα τα άλλα τα οποία είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να συμβαίνουν με επεμβάσεις, παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων ή ανθρώπων που δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να έχουν ένα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία προφανώς εκθέτουν και τους ίδιους αλλά εκθέτουν γενικότερα και μια, γενικό, μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει συνολικά προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος, η ανεξαρτησία ή η αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τσιάρα, για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Και εσά, κυρίε και κύριοι που μα παρακολουθήσατε, τη λέω νόμο. Καλή συνέχεια.